Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στο δίμερο εκδηλώσεων του RGAC, το οποίο ξεκινάει σήμερα. Η σημερινή θεματική έχει να κάνει με το νόμο Γαβρόπουλου που πέρασε, ψηφίστηκε φέτος το καλοκαίρι. Θα έχουμε μία τοποθέτηση από το σχήμα, μία τοποθέτηση από την Ολίβια Τζουβάρα από τη Λαμπούργη, Λέιμπουρ και τη Σοφία Στεφανίδου που είναι εκπαιδευτικός. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο βιώνει μια κατάσταση συνεχούς υποχρηματοδότησης. Αυτή γίνεται εμφανής από τα πιο μεγάλα, όπως η ελλείψη καθηγητές, η ελλείψη εργαστηριακές υποδομές, αλλά και στα πιο μικρά που είναι η φροντίδα των κοινόχρηστων χώρων. Την απάντηση έρχεται να δώσει μια αυτονομία χρηματοδότησης των ιδρυμάτων και των τμήματων, με την εισαγωγή ιδιωτικών πόρων, οι οποίοι είτε θα προέρχονται από πατέντες οι οποίες δημιουργούνται στα πλαίσια του Πανεπιστημίου και προωθούνται για ιδιωτικούς σκοπούς, και γενικότερα με τη λειτουργία του Πανεπιστημίου με ανταποδοτικά κριτήρια. Το περιεχόμενο των σπουδών και γενικά ο τρόπος που διεξάγονται σπουδές είναι να προσαρμοστούν στις ανάγκες της αγοράς και όχι στις ανάγκες κοινωνίας. Ανάγκες όπως οι σκληρές συνθήκες εργασίας, τόσο με τις χαμηλές απολαβές όσο και με τις υπέροχες ώρες εργασίας, με την τάση το άτομο να ανακυκλώνεται μεταξύ εργασίας και ενεργείας και τη διαβίου μάθηση. Ο νέος νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε σε συνθήκες κινηματικής αδράνειας μέσα στο καλοκαίρι, σε συνέχεια των προηγούμενων, έρχεται να καθιερώσει και να διευρύνει το προηγούμενο καθεστώς σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ και της συνθήκης Μπολόνια. Συγκεκριμένα για τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο νέος νόμος έρχεται να φέρει και να καθιερώσει πλέον επίσημα την αυτόνομη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων και των τμήματων, πράγμα που σημαίνει την εισβολή ουσιαστικά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αναζητώντας οικονομικούς πόρους, παρεμβαίνοντας έτσι σε βασικές πτυχές της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, εκμηδενίζοντας την κρατική χρηματοδότηση. Έτσι οδηγούμαστε σε περαιτέρω σύνδεση των ιδρυμάτων με επιχειρήσεις και στόχο την κερδοφορία τους και τη διεξαγωγή έρευνας σε πανεπιστημιακά πλαίσια, η οποία δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς. Ο νέος νόμος έρχεται να σφραγίσει τη μετατροπή της έρευνας και της γνώσης σε άμεσα εμπορεύσιμο προϊόν, όπου για παράδειγμα πλέον, όπως πληροφορηθήκαμε σήμερα από mail που ήρθε σε ιδρυματικούς λογαριασμούς, έχουμε τη δυνατότητα με το φόβο της ανεργίας να κάνουμε διπλωματικές σε εταιρείες, δηλαδή έρευνα και εργασία άνευ αποδοχών για το κεφάλαιο, μήπως εξασφαλίσουμε κάποια θέση εργασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον κατακαιρματισμό της γνώσης, τη μετατροπή των σπουδών σε συλλογή από συγκεκριμένες δεξιότητες, οδηγώντας έτσι το άτομο να μην έχει εποπτεία του γνωστικού του αντικειμένου και απλά να εξειδικεύεται σε συγκεκριμένα πράγματα. Παράλληλα, τα δίδακτρα και η απλήρωτη εργασία, για όσους δεν έχουν να πληρώσουν το σημερινό πανεπιστήμιο, ας πούμε, εισαγωγικά, παραγωνίζουν και αφήνουν στην άκρη τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, ας πούμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι μόνο το 30% των εισακτών στο Πανεπιστήμιο δικαιούνται δωρεάν μεταπτυχιακά και τα κριτήρια για κάτι τέτοιο είναι, για παράδειγμα, ένας φοιτητής τετραμελούς οικογένειας μπορεί να έχει δωρεάν μεταπτυχιακό μόνο αν το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας είναι 11.500 ευρώ και κάτω. Συνεχίζοντας, έχουμε ελλείψεις σε καθηγητές, σε εργαστηριακές υποδομές. Τσακίζονται τα δικαιώματα σε σύντηση, στέγαση, μεταφορές,
Και όπως ανακοινώθηκε πολύ πρόσφατα, μπορεί από την καινούργια χρονιά να μην δανέμονται ούτε βιβλία. Όσον αφορά τα πενταετή προγράμματα Master, έχουμε μετατροπή των πενταετών προπτυχιακών σπουδών σε τίτλους Master, το οποίο ανοίγει βέβαια το δρόμο για την εισαγωγή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μέσα στα πανεπιστήμια. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι με τον τίτλο Master θα έχεις καλύτερες αμοιβές ή θα βελτιωθούν οι χείριστες συνθήκες εργασίας που επικρατούν πλέον ή θα διευρυνθεί το πεδίο που μπορείς να εργαστείς. Έτσι, σύμφωνα με τα προηγούμενα, έχουμε υποβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών, έχουμε ένα συνεχές κυνήγι προσόντων, επιπληρωμή, ώστε να δημιουργηθούν απόφοιτοι πολλών ταχυτήτων, οι οποίοι θα είναι αναλώσιμοι, δεν θα έχουν δικαιώματα, δεν θα έχουν πλήρη εποπτεία πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο, θα είναι έρμα της εργοδοσίας και θα είναι έρμα του εργασιακού μεσαίωνα της σύγχρονης αγοράς και εργασίας. Τέλος, όσον αφορά το άσυλο όχι μόνο δεν επαναφέρεται, αλλά η καταστολή στα πανεπιστήμια εντείνεται όλο και περισσότερο, όπως μπορούμε να δούμε με κλειδώματα στις περισσότερες σχολές, όπως μπορούμε να δούμε αποφάσεις Βρετανικών Συμβουλίων για την είσοδο της αστυνομίας στις σχολές, καταλήγοντας έτσι σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι ανοιχτό σε επιχειρήσεις, εταιρείες, στους μπάτσους και όχι σε φοιτητές και εργαζόμενους οι οποίοι δρούν και ζουν μέσα σε αυτόν τον χώρο. Έχουμε ένα δόγμα μεταξύ τάξης και ασφάλειας, το οποίο θέλει να διασφαλίσει τα συμφέροντα των επενδυτών ιδιωτών, την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τα κριτήριά τους και την επιχειρηματικότητα και να καταστήλει τη δράση φοιτητών και εργαζομένων οι οποίοι διεκδικούν τα δικαιώματά τους μέσα στα πανεπιστήμια. Όπως καταλαβαίνουμε, η τομή που έρχεται να φέρει ο νέος νόμος, σε συνδυασμό με προηγούμενους νόμους πάνω στην έρευνα ενδοπανεπιστημιακά και παλιότερους νόμους για το νόμο για το νέο λύκειο, έρχονται όλα αυτά να τσακίσουν το δικαίωμα της νεολαίας, αξιοπρεπή μόρφωση και εργασία και γίνεται αντιληπτό ότι αυτό το πρόβλημα, αυτή η επίθεση κατά της παιδείας πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα κοινό μέτωπο παιδείας και εργασίας και όχι αποσπασματικά. Το λόγο θα δώσουμε στην Ολίβια Τζουβάρα, μέλος του σχήματος Λίμπρου, στους ερευνητές.